Συνδεδεμένος με τις λαϊκές παραδόσεις και τα θαύματα, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τόσο στα εξοκλήσια της Καρδάμενας όσο και στο πυργί του Ασφενδιού, κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη του από τους ενωρίτες. Φέτος ανεβήκαμε στο πυργί, στους πρόποδες σχεδόν του δικαίου, στο εξοκλήσι του Θεολόγου και πραγματικά νιώσαμε το θαύμα της φύσης και την αγιότητα του τοπίου που είναι κτισμένο το εξοκλήσι. Βυζαντινός ναίσκος, κτισμένο σε μια βραχώδη περιοχή νοτιοδυτικά του Λαγουδιού. Κτίστηκε πιθανότατα από τον Όσιο Χριστόδουλο, ιδρυτή της Μονής Καστριανών στο Παλαιό Πυλί. Το πέρασμα του Αγίου Χριστοδούλου από την ΚΟΟ, η ανταλλαγή της Πάτμου με τα κτήματα του ΚΟΟ Μοναχού Αρσένιου Σκηνουρίου είχαν ενισχύσει τους δεσμούς της ΚΟΟ με την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου της Πάτμου. Το εκκλησάκι αυτό στη θέση πυργή στο Λαγούδι, σε μια ευλογημένη πηγή όπου υπήρχαν εκκλησιαστικά κτίσματα, παραμένει κτίσμα ευλαβίας του οσίου και ίσως και δείγμα ευγνωμοσύνης προς το νησί που επί πολλά χρόνια με το κτήματα των μετοχίων συντηρούσε η Μονή του Θεολόγου της Πάτμου. Πάντως, το σχεδόν χιλίων ετών εκκλησάκι στέκει πάνω σε περίοπτη θέση, ψηλά σε ένα λόφο, όπως αναφέρει και ο Ιωμανουήλ Καρπάθιος, Μητροπολίτης Μεσημβρίας και της Επιευξήνω, στην Εκκλησία Κόδο Δεκανήσου, στον τόμο 1, στο βιβλίο 2. Το εξοκλήσιον αναφέρει κείτε επιλοφίσκου, φέρεται ως παλαιών εξοκλήσιον. Οι στρώσεις του εδάφους του είναι με λίθους ασβεστομένους. Δεν εφίκλησε την επιμέλεια των λαγουδιωτών ώστε να διατηρηθεί τούτο εν καλή κατάσταση. Και όμως θα πούμε εμείς, εξακολουθεί να υφίσταται το εκκλησάκι με τη φροντίδα των λαγουδιανών που και σήμερα βέβαια μετά την λειτουργία έστησαν και το πανηγύρι όπως τόσα χρόνια. Ένα πανηγύρι μέσα στο Κυπαρόδασος, κάτω από τον Αΐσκο, με εξαιρετικά παραδοσιακά φαγητά, ντόπιο κρασί, ημίγλικο και βέβαια παρά τον αέρα ήρθαν και τα όργανα για να στηθεί και ο χορός. Ανοίγεται ο λόγε και επιμόνων εφόσετρων διασκεδάσε ετούμενος ημίν ειρήνην και το μεγαλέν από Χριστό το Θεό ηγαπημένε επί ταχύνων ρίσε λαόν ανατολόγητος έρχεται σε προσπίπτοντα ο επιπέσοντα τα στήθηκα δεξαμένος ονικετεύεθε ο λόγε και επιμόνων εφόσετρων διασκεδάσε ετούμενον ημίν ειρήνην και το μεγα Καλημέρα, βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Λουκούμι και ούζο είναι Λουκούμι το κέρασμα του Θεολόγου. Λουκούμι και ούζο το κέρασμα του Θεολόγου. Ναι, Άγιο Θεολόγου. Και στις Παναγιά μας όταν γιορτάζει, πρώτα κερνάμε το ούζο και το λουκούμι. Ούζο και λουκούμι. Είναι παραδοσία. Παράδοση του λαγουδιού είναι αυτή. Παράδοση. Από παλιά αυτό το είχαμε. Ναι. Αυτό, Τώρα στο κάτω, στο αυτό έχουμε ένα τραπέζι. Σωστή. Περάστε από εκεί, να πάρετε μεζέ. Και του χρόνου, βοήθειά σας. Πόσα χρόνια έρχεστε στη. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Είστε από την περιοχή. Ασφενδίου είμαι. Λαγουδιανός, Ασφενδιανός. Ασφενδιανός. Και του χρόνου σας, βοήθειά σας. Έρχεστε κάθε χρόνο στην ναι, χάρη του. Ναι, δεν... όσο μπορώ και ανεβαίνουμε. Φέτος δυσκολεύτηκα λιγάκι. Έρχεστε με τα πόδια δηλαδή. Όχι. Αλλά... εδώ την... ο δρόμος είναι. Ο δρόμος, ναι. Και του χρόνου σας. Επίσης, Μαρία, βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Γιάννη. Ούζο είναι το παραδοσιακό κέρασμα. Ναι, αφού βρισκόμαστε στο λαγούδι, πρέπει να πάρουμε ούζο κέρασμα. Το, και λουκούμι. Το λουκούμι. Και μετά είναι η τράπεζα στο δάσος που δεν πρέπει να το χάσετε. Οπωσδήποτε θα είμαστε. Εμείς το θυμόμαστε από παιδιά εδώ. Είναι ο γείτονάς μας, όπως λέμε, το εξοκλήσι αυτό. Και αν σου διηγηθεί ο Γιώργος ο Διακογιώργης κάτι παλιά θαύματα,
Νομίζω ότι αξίζουν. Είναι μέσα από την παράδοση και από την Τσαπλίνα. Το λέμε με την πηγή του πυργή, στο πυργή, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Οπότε ήταν μια εύθορη περιοχή εδώ, από ό,τι μου είπαν και οι γυναίκες. Είχε εδώ μια ολόκληρη γειτονιά. Mm-hmm. Είχαν τα σπίτια τους, μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Ακριβώς. Όμορφα. Είχε ένα σπίτι με περιβόλι από κάτω, από ό,τι θυμάμαι, με πλούσιο περιβόλι, δέντρα διάφορα κάθε εποχής. Και εδώ, όπως το λες, εκτός από τους ελαιώνες υπήρχαν ακόμα και αμπέλια γύρω περίπου. Ναι, και διάφορα τέτοια δέντρα. Ροδάκινα για το καλοκαίρι και όλα αυτά. Γειτονιά σου λοιπόν. Και φυσικά το έχεις τάμα να ψέλνεις και να έρχεσαι στη χάρη του. Εντάξει, τώρα εγώ ψέλνεις δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Ξέρεις ότι περισσότερο είμαι από το τραγούδι και από τη μουσική που μου αρέσει. Η βυζαντινή μουσική όμως είναι. Δεν έχω σπουδάσει. Και... Όχι, άσχετα να το έχει σπουδάσει, όχι. Λένε ότι έχω καλό αυτή. Ναι. Περισσότερο είναι. Ναι. Είναι η βυζαντινή μουσική, η οποία είναι από την αρχαία ελληνική μουσική παράδοση, που στη συνέχεια έδωσε το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το δημοτικό. Όλα αυτά είναι πάνω στους ίδιους δρόμους. Στους ίδιους μουσικούς δρόμους. Οπότε... Ναι. Είναι λίγο αμανετζίδικα που λένε. Να είστε καλά και το χρόνο να είστε καλά που ήρθατε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, παπά μου. Χριστός Ανέστη. Είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε εδώ μια τέτοια μέρα. Το ωραιότερο μέρος εδώ της Κόσης. Σωστά. Άι Γιάννης ο Θεολόγος, από πότε χρονολογείται η εκκλησία, το εκκλησάκι αυτό πρέπει να το έχει χτίσει Όσιος Χριστόδουλος. Έκτισε την εκκλησία η Παπαντή του Χριστού και ήρθε και εδώ και έκτισε το εκκλησάκι αυτό και στο Μονάγρι. Το Μονάγρι, σωστά, η Παναγιά. Ναι, η Παναγιά, ζωοδόχου πηγής. Mm-hmm. Από τότε πρέπει να... Έτσι άκουσα κι εγώ από τους παλιούς. Mm-hmm. Και αυτά έχω να σας πω. Mm-hmm. Ναι, ναι. Το λειτουργάτε κάθε χρόνο και με το κλασικό πανηγύρι που κάνουν οι ενορίτες του Λαγουδιού, έτσι δεν είναι? Ναι, κάθε χρόνο έρχομαι και τακτικά και λειτουργώ. Έχω κάνει πολλές λειτουργίες εδώ. Κάθε χρόνο πάω στα 40 χρόνια που είμαι παπάς. Mm-hmm. Κάθε χρόνο στη γιορτή του. Και μετά τη Θεία Λειτουργία, τώρα θα συνεχίσει η Φαγοπότη. Είναι το κλασικό εδώ... ναι, ναι. Λέτε που κάνουν οι Και τρέχει το νεράκι, είναι το καλύτερο νερό, να ξέρετε. Mm. Είναι του Πυριού, έτσι το έχουν ονομάσει, η ονομασία εδώ, διότι είναι ο υψόμετρο, είναι λόφος εδώ πέρα. Το έχουν ονομάσει Πυργή. Εδώ και πολλά χρόνια, προτού 15-20 χρόνια κατοικούσαν. Κατοικούσε κόσμος, ναι. Και εδώ τα χαλάσματα φαίνονται. Γειτόνευε και με το Κωνιαριό, έτσι δεν είναι? Ναι, ουσιαστικά... το Κωνιαριό είναι εδώ από κάτω. Σωστά. Μένανε Τούρκοι, εγώ τους έχω φτάσει. Και παίρνανε το νερό από εδώ, από το πυργί, και είχαν σκάψει τουλάχιστον 3 μέτρα. Αυτό το χτίμα εδώ είναι του Αγίου Θεολόγου. Ναι, έχουμε, που είναι τα παιδιά εκεί πέρα, ναι, τα αυτοκίνητα. Εάν πας εκεί έχει μια τρύπα που σώζεται ακόμα το κανάλι, το παίρνανε από εδώ το νερό και πηγαίνανε τώρα και ποτίζανε. Και ποτίζανε, ναι, τα περβόλια. Τα περβόλια, μάλιστα. Να μπούμε και λίγο μέσα στην εκκλησία, ναι, να πάρουμε πλάνα. Α, μάθαμε, συγγνώμη, ναι, μάθαμε ότι είναι και θαυματουργός ο Άγιος. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες, τέτοιες δοξασίες εδώ στην περιοχή? Εγώ τώρα τι είναι... Η ιστορία του αγοραστού, λέει. Α, ναι, είναι ένας φίλος μου, ο οποίος κατάγεται από εδώ. Είναι από το Λαγούδι, αλλά τώρα μένει στην Αθήνα. Αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος ερχόταν τακτικά. Και έβλεπε συνέχεια τον Άγιο Θεολόγο, τον έβλεπε και το είχε τάξει μου και ερχόταν κάθε χρόνο. Όραμα δηλαδή τον έβλεπε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι του Στέλιο αδερφός, του Διακαναστάση. Ναι, ναι. Ωραία, ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος έρχεται. Κάνε τα κρασιά τα βιολογικά. Α, ναι, έχω να πιούμε κρασιά. Κάθε ευχαριστούμε χρόνο, πάρα πολύ. Κάθε χρόνο παίρνεις το κρασί σου και το κερνάς στο Άγιο Θεολόγο. Ναι, γιατί είναι βιολογικό. Το φτιάχνεις όπως παλιά δηλαδή? Τι κρασί φτιάχνεις, λευκό, κόκκινο? Όπως το φτιάχνανε παλιά, παραδοσιακό, βιολογικό, αυθεντικό, ασφεντιανό. Ασφεντιανό. Γλυκό. Και γλυκό και ημίγλυκο και ξηρό. Τριόλογιο. Τριόλογιο. Κόκκινο για λευκό? Όχι, είναι προς το... Ροζέ. Ροζέ, θα το δοκιμάσουμε και θα μας πείτε. Θα σας πούμε. Πείτε μας όμως για τα θαύματα που ξέρετε, γιατί υπάρχουν αυτές οι... Ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, όταν ήταν παιδί, σκάβα μαζί με τον πατέρα του τα μπέλη. Το μέρος που σκάψανε, εκείνο που το στρώσαν τα μπέλη, έπεσε η ακρίδα και το έφαγε.
Έφαγε και τους λαστούς. Και πήγε ο παπάς σεβαστός, ήταν του πατέρα μου θείος, στην Πάτμο, φέραν τον αγιασμό στο μαρμάρι. Και όταν ήρθε ο αγιασμός στο μαρμάρι, έπεσε η ακρίδα στη θάλασσα και πνίγηκε. Και σώθηκε δηλαδή το... Ναι, όσοι δουλεύαμε στα μπέλια, πάθαν τη ζημιά. Έφαγε η ακρίδα τα μπέλια. Και μετά σώθηκαν βέβαια οι... Ναι, όταν ήρθε ο αγιασμός, έφυγε η ακρίδα, έπεσε η θάλασσα και πνίγηκε. Να είστε καλά και το χρόνο. Welcome. What is your opinion about this place, this church, and what you see today? Ωραία. Ωραία. Wir kennen ihn schon viele Jahre. Wir kommen schon many years. We come here, of course. To him. To him. Okay. Lagudi. Lagudi, yes. Welcome. Thank you. Ευχαριστώ. Βοήθειά σας. We said βοήθειά σας, the saints help you, the saints help you, is the wish. Εδώ οι λαγουδιανές με τα κλασικά, τι έχετε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει και φτεδάκια, ντολμαδάκια πολλά, λαδερά, λάχανο, ό,τι θέλεις έχεις. Και λάχανο, ντολμάδες. Ντοματούλα, αγκουράκι, τυρί. Τέλεια. Ναι, έχω δυναμία. Τι θέλετε εσείς? Λαχανοτολμάδες. Δεν έχουμε λαχανοτολμάδες. Έχει. Φτιάξαμε λαχανοτολμάδες. Συντακρύπτει, συντακρύπτει. Τυρούνι πάνε. Τυρούνι. Και το κάνετε τσάρι. Τσάρι βέβαια. Σε γίνει παραγγελιά στο πανηγύρια. Κάθε φορά εγώ το φτιάχνω. Βοήθειά σας, πόσες μέρες πολεμιέστε? Α, όχι, εντάξει, χτες. Χτες μόνο. Οι άντρες περισσότερο. Πάντως βλέπω ότι είστε οργανωμένες. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία. Να είστε καλά και τι ωραίο τραπέζι. Πάμε. Καλώς και τα κρασιά. Ασφενδιανό. Ο Ασφενδιανός είναι ο αφεντικός βιολογικός, ξηρό, ροζέ, όπως μας το πες. Αυτό εδώ είναι... Το ημίγλικο, ε. Ανοίξουμε ένα Γιώργο για τις τουρίστριες. Ναι, βέβαια. Ανοίξε το ξηρό, αυτοί πίνουν ξηρό. Ξηρό, γράφει πάνω. Αυτό λοιπόν είναι το ημίγλικο, το ξηρό θέλει να μάθει. Γράφει, ναι, είναι ξηρό. Δεν βλέπω, Ριγιάννη. Ξηρό, ναι, σωστά. Το είναι το ημίγλικο, έχω και το μοσχάτο, ένα μπουχάλι, το πιούμε μαζί με τον παπά. Άτε, τον παπά, ο παπάς. Γιατί τελείωσε το μοσχάτο. Του χρόνου θα έχω τελειώσει. Του χρόνου, ε. Κάτσε να βάλω. Τέλεια. Και ημίγλικο ανοίγεις? Ναι, ανοίξω ημίγλικο. Ημίγλικο θέλω και μόνο. Είναι το γλύσιο. Μιος κάτω μετά που θα έρθει. Αυτός ξηρός. Έχει... Δεν είναι όλα το ίδιο. Γιώργη, έχει ημίγλικο? Έχει. Τώρα μόλις ανοίγουμε ένα ημίγλικο. Στο χέρι, γιατί φυσάει αέρας. Θα μας πάρει τα μαλλιά μας, θα μας τα κάνει περμανά. Στην υγειά σου, να είσαι καλά, πάντα άξιος. Α, ωραία μυρίζει. Μυρίζει στα φύλλη. Στα φύλλη. Μυρίζει σαν το κρασί της κοινωνίας. Τι ρώτησα είναι αυτή? Βιολογικό, δεν έχει μέσα χημικά τίποτα. Τίποτα χημικά. Πώς το κάνει ο πατέρας μου, ο πάπους μου. Και όμως εμείς δίνουν άδεια. Γιατί πρέπει να έχω ενοχή. Εγώ είμαι μικροπαραγωγός. Μπορώ να κάνω ενοχή. Φορά άλλο, περίμενε. Όσο μπορείς και όσο αντέχεις να... Thank you.
Πώς!